Ποια είναι η καλύτερη απόφαση? Είμαι η Αναστασία Μακράτζη και βοηθάω ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν αδύναμοι, νιώθουν εγκλωβισμένοι, νιώθουν ότι δυσκολεύονται στη ζωή τους, νιώθουν να κάνουν δυσκολία στο να κάνουν το επόμενο βήμα ή κάνουν βήματα και γυρίζουν και κάνουν κύκλους γύρω-γύρω από τον εαυτό τους. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, γιατί μπορεί να νιώθουν απογοήτευση, νιώθουν θυμό, νιώθουν ανησυχία, νιώθουν ότι δεν αξίζουν τίποτα, νιώθουν όλα αυτά τα συναισθήματα που συνήθως έχουμε μάθει να έχουμε μετά από μία αποτυχία. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη απόφαση? Ποια είναι η καλύτερη απόφαση? Πολλές φορές βρισκόμαστε σε διλήμματα. Πολλές φορές βρισκόμαστε και καθημερινά σε διλήμματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, γιατί ξέρουμε ότι η απόφαση θα πάρουμε θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Ποια είναι η καλύτερη απόφαση? Με ποια απόφαση θα χάσω λιγότερη δύναμη? Με ποια απόφαση θα έχω καλύτερα αποτελέσματα? Με ποια απόφαση θα αποκτήσω περισσότερη δύναμη? Ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία θα με ενδυναμώσει? Γιατί είπαμε, το πρόγραμμα συμβουλευτικής το οποίο εργαζόμαστε είναι ενδυνάμωση στην επιτυχία. Ενδυνάμωση στην επιτυχία, να αποκτήσουμε όλες μας τις δυνάμεις, να τις φέρουμε εδώ μαζί μέσα μας, να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας για το καλύτερο. Το δικό μας, των παιδιών μας, της οικογένειάς μας. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη απόφαση? Μερικές φορές, πάρα πολλές φορές, βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο είδους δίλημα και κάνουμε τα ερωτήματα που κάνουμε συνήθως. Αυτό είναι που θα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο και αυτό είναι αυτό που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο. Ποια είναι η καλύτερη απόφαση? Ποια είναι τα καλύτερα ερωτήματα? Ποια είναι τα ερωτήματα που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα? Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη απόφαση? Συνήθως οι ερωτήσεις που κάνουμε είναι: πώς θα χάσω λιγότερα χρήματα? Με ποια απόφαση θα χάσω λιγότερα χρήματα? Με ποια απόφαση θα έχω το μικρότερο ρίσκο? Με ποια απόφαση δεν θα γίνω ρεζίλη? Με ποια απόφαση δεν θα φανεί ότι δεν ξέρω? Με ποια απόφαση θα φανεί ότι τα καταφέρνω? Με ποια απόφαση δεν έχω να χάσω τίποτα? Με ποια απόφαση θα βρεθώ κερδισμένος? Αρχίζουμε και το στρώνουμε λίγο. Μέχρι τώρα λοιπόν είδαμε ότι οι περισσότερες, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε διλήμματα, είναι να προσπαθούμε να βρούμε το μικρότερο κόστος με αρνητικές ερωτήσεις. Πού θα χάσω λιγότερα χρήματα? Πού θα φανώ ότι είμαι λιγότερο, θα εκτεθώ λιγότερο? Πού θα έχω τις μικρότερες συνέπειες? Αντί να κάνουμε ερωτήματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να ενδυναμωθούμε. Ερωτήσεις λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι: ποια είναι η καλύτερη απόφαση η οποία θα με ενδυναμώσει περισσότερο? Ποια είναι η απόφαση η οποία θα μου δώσω τη δυνατότητα να αποκτήσω περισσότερη δύναμη? Ποια είναι η απόφαση η οποία θα μου δώσει τη δυνατότητα να γίνω, να ολοκληρωθώ? Ποια είναι η απόφαση που θα με οδηγήσει στο επόμενο εξελεκτικό μου βήμα? Ποια είναι η απόφαση που θα με οδηγήσει στην πραγματοποίηση των ονείρων και των στόχων μου? Γιατί αυτές είναι οι ερωτήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο, έχουν ένα στόχο. Είναι θετικές ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις οι οποίες έχουν ένα στόχο ο οποίος είναι, έχει μια θετική υφή. Ποια είναι η απόφαση που θα με οδηγήσει στο επόμενο βήμα? Ποια είναι η απόφαση που θα με βοηθήσει να φύγω από αυτή την κατάσταση με περισσότερη δύναμη? Να κάνω το επόμενο βήμα και να έχω περισσότερη δύναμη. Ποια είναι η απόφαση η οποία θα με βοηθήσει σε αυτή τη σχέση να προχωρήσω?
Μπορείτε λοιπόν τώρα να ξεκινήσετε και εσείς οι ίδιοι πάνω σε διλήμματα που έχετε στη ζωή σας, που συνήθως τα διλήμματα είναι πολύ συχνά. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μπροστά σε διλήμματα. Θα βρεθούμε μπροστά στο να πάρουμε αποφάσεις, να αποφασίσουμε τι να κάνουμε, πώς να φερθούμε, έτσι ή αλλιώς. Αυτή είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος θέλει να προχωρήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να προχωρήσει και να κάνει το επόμενο βήμα, απλά δεν παίρνει καμία απόφαση. Ή απλά μένει στο να σκέφτεται τι απόφαση να πάρει. Αυτό δεν είναι δημιουργικό. Αυτό δεν προχωράει. Αυτό δεν δίνει εξέλιξη. Απλά κάθεται και περιμένει να έρθει η απάντηση ή να έρθει η απάντηση στην απόφαση. Βρείτε λοιπόν ένα δίλημα από αυτά τα καθημερινά σας διλήμματα ή από τα μεγάλα σας διλήμματα και αρχίστε να σκέφτεστε και να γράφετε αποφάσεις που μπορείτε να πάρετε, κινήσεις που μπορείτε να κάνετε, οι οποίες όμως να έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των βαθύτερων αναγκών σας. Εσάς προσωπικά, να μην αναφέρονται στο τι θα πούν οι άλλοι, να μην αναφέρονται ουσιαστικά στο οικονομικό κόστος, γιατί και το οικονομικό κόστος είναι πάρα πολύ σχετικό. Μπορεί να πάρεις μία απόφαση η οποία να σου, σε σχετικά με ένα θέμα, η οποία να σου έχει ως αποτέλεσμα να ξοδέψεις λιγότερα χρήματα, δηλαδή να έχει το μικρότερο οικονομικό κόστος, αλλά εν τέλει, μακροπρόθεσμα, το οικονομικό κόστος αυτό να αποδειχτεί ότι ήταν παγίδα και ότι έχασες πάρα πολλά χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το προσέξουμε. Πολλές φορές οι αποφάσεις μας, οι οποίες στηρίζονται στο οικονομικό κόστος, δεν είναι η πραγματική καλύτερη λύση. Σκεφτείτε λοιπόν αποφάσεις, πάρτε αποφάσεις ή γράψτε σε ένα χαρτί αποφάσεις οι οποίες θα είναι του στυλ ποια είναι η καλύτερη απόφαση για να είμαι ευτυχισμένος, ποια είναι η καλύτερη απόφαση για να κάνω το επόμενο βήμα, ποια είναι η καλύτερη απόφαση για να ενδυναμωθώ, ποια είναι η καλύτερη απόφαση για να έχω περισσότερη δύναμη, ποια είναι η καλύτερη απόφαση για να είμαι πιο πολύ κοντά στις ανάγκες μου, ποια είναι η καλύτερη απόφαση για να μου αρέσει πιο πολύ η απόφαση, ποιο είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο να κάνω, τι θέλω περισσότερο να κάνω. Μέσα στο πρόγραμμα συμβουλευτικής ενδυνάμωση στην επιτυχία ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, πώς θα μπορέσουμε να ενδυναμωθούμε και η δύναμη μας έχει προς την επιτυχία, η δύναμη μας έχει πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση με τις αποφάσεις που παίρνουμε. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες μας καθυλώνουν, οι οποίες ουσιαστικά μας στερούν την ελευθερία να κάνουμε εξελικτικά βήματα και υπάρχουν και αποφάσεις οι οποίες παρότι φαίνονται παρορμητικές, παρότι φαίνονται να μην έχουν μεγάλη αξία, να μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πολύ περισσότερη δύναμη. Και κάτι που λένε συνήθως είναι ότι αν δεν σπάσεις αυγά, δεν θα κάνεις ομελέτα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι, θέλεις τα αυγά να τα έχεις στο καλάθι και να τα βλέπεις ως ένα έργο τέχνης, πάνω να τα στολίζεις στο τραπέζι σου, ή θέλεις πεινάς και θες να φας, δηλαδή να ικανοποιήσεις εσωτερικές σου ανάγκες. Εάν θες λοιπόν να ικανοποιήσεις εσωτερικές σου ανάγκες, η απόφαση θα είναι προφανής. Η απόφαση η οποία έχει το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος είναι το να σπάσεις τα αυγά και να κάνεις ομελέτα. Η απόφαση η οποία έχει το μικρότερο οικονομικό κόστος είναι το να αφήσεις τα αυγά πάνω στο τραπέζι ή μέσα στο ψυγείο και να τα βλέπεις.
Έτσι λοιπόν αποφασίζουμε. Ποια, τι θέλουμε να κάνουμε. Ποια είναι η ανάγκη μας. Ποια είναι η ανάγκη μας, η εσωτερική μας ανάγκη. Αρχή να την γνωρίζουμε, αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Έχω τα αυγά. Τι θέλω, ποια είναι η ανάγκη μου. Και βάσει αυτές τις ανάγκες αποφασίζουμε. Διαφορετικά θα χάσουμε και τα αυγά. Στο τέλος θα χαλάσουν και θα αναγκαστούμε να τα πετάξουμε. Ενώ μπορούμε να καλύψουμε την εσωτερική μας ανάγκη που είναι βασική βιολογική ανάγκη να ικανοποιήσω το αίσθημα της πείνας, να θρέψω τον εαυτό μου, Σπάμε τα αυγά, κάνουμε μελέτα και προχωράμε. Αν δεν σπάσεις αυγά, ο μελέτα δεν κάνεις. Είναι μια απόφαση που έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Χάνεις πολλά πράγματα. Χάνεις όλα τα αυγά. Αλλά ικανοποιείς μια εσωτερική σου ανάγκη. Και όταν ενδυναμωθείς μέσω της ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών, οι οποίες είναι οι βασικές τις οποίες πρέπει να ικανοποιούμε, πρωταρχικές, τότε έχεις τη δύναμη να βγεις έξω, να δουλέψεις, έτσι ώστε να αγοράσεις περισσότερα αυγά ή μπορείς να αγοράσεις τις κότες και έχεις τη δύναμη να βγεις έξω, να ταΐσεις τις κότες και να έχεις πάλι περισσότερα αυγά. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη απόφαση? Η απόφαση η οποία στηρίζεται σε αυτή η οποία μας προχωράει στο επόμενο εξελικτικό μας βήμα, αυτή η απόφαση η οποία ικανοποιεί τις εσωτερικές μας ανάγκες. Γι' αυτό επιτρέπουμε να ακουστούν οι εσωτερικές μας ανάγκες, προσπαθούμε να τις αναδείξουμε πολλές φορές μόνοι μας, αρκετές φορές είναι δύσκολο να το κάνουμε μόνοι μας και ζητάμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να μας επιτρέψει να ακούσουμε τις ανάγκες μας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Στο πρόγραμμα Συμβουλευτική για την Ενδυνάμωση προς την Επιτυχία είμαστε εκεί, είμαστε παρόντες με όλη μας την προσοχή για να ακούσουμε και να αναδείξουμε αυτές τις εσωτερικές ανάγκες έτσι ώστε μόνοι σας να πάρετε πάλι να μάθετε να παίρνετε τις καταλληλότερες και τις καλύτερες αποφάσεις οι οποίες θα σας ενδυναμώσουν προς την επιτυχία για να είσαστε επιτυχημένοι, για να είσαστε νικητές, νικητές στη δική σας την στο δικό σας τον αγώνα της προσωπικής εξέλιξης. Γιατί αυτό είναι που θα μεταφέρετε και στους άλλους. Αυτό είναι που θα δώσετε και στα παιδιά σας. Αυτό είναι που θα δώσετε και στα εγγόνια σας. Και αυτό έχει τελικά και το μικρότερο κόστος. Γιατί εν τέλει είναι αυτό που σας φέρνει χρήματα. Είναι αυτό που θα σας δώσει χρήματα. Έσπασε στα αυγά. Α, ναι. Αλλά τελικά θα κινηθείς και θα έχεις περισσότερα χρήματα ή θα έχεις περισσότερα αυγά. Εάν τα αφήσεις τα αυγά και χαλάσουν, δεν θα έχεις τίποτα. Συμμετέχουμε λοιπόν στο πρόγραμμα Συμβουλευτική για την Ενδυνάμωση προς την Επιτυχία και για να μπορέσουμε να δούμε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που τελικά της την αξίζει και ποιες είναι οι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να είμαστε τελικά, να έχουμε πάρει τις καλύτερες αποφάσεις οι οποίες αποδίδουν καλύτερα ακόμη και οικονομικά, ακόμη και αν φαίνονται ότι στοιχίζουν λίγο περισσότερο. Παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες ικανοποιούν τις εσωτερικές μας ανάγκες και μας προχωράνε στο κομμάτι της προσωπικής επιτυχίας και της ενδυνάμωσης, της ολοκλήρωσης και της εσωτερικής ικανοποίησης. Το ότι βαδίζουμε και προχωράμε προς το στόχο μας, το βαθύτερο στόχο μας που είναι η ικανοποίηση των αναγκών μας. Κλείστε λοιπόν μία συμβουλευτική, πατήστε το κουμπί για να, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, για να μπορέσετε να βλέπετε και άλλα, περισσότερα βίντεο όπως αυτά και όλοι μαζί να προχωρήσουμε προς την εξέλιξη. Πείστε το βίντεο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε μαζί να προχωρήσουμε. Μαζί να κάνουμε την αλλαγή που θα μας βοηθήσει. Και αυτές, είπαμε, οι στιγμές είναι δύσκολες, παράξενες, διαφορετικές. Που θα μας αναγκάσουν, που μας αναγκάζουν να σκεφτόμαστε με έναν διαφορετικό τρόπο. Πατήστε το κουμπί για να γραφτείτε στο κανάλι. Κάντε like. Μου αρέσει δηλαδή. Και πατήστε και το καμπανάκι και κοινοποιήστε. Κοινοποιήστε το βίντεο αν
νιώσατε ότι κάτι πήρατε από αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στους άλλους. Πάρτε την απόφαση να προωθήσετε προσωπική σας άποψη για το τι μπορεί να είναι βοηθητικό. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.